ξέρω ότι έχω καιρό να βγάλω βίντεο, παιδιά, αλλά πιστέψτε με, υπάρχει πολύ καλός λόγος. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ετοιμάζεται κάτι καινούριο. Τώρα τι, μην με ρωτάτε. Αλλά πάμε στα δικά μας τώρα. Θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Γιατί πάλι... Τέλειωσε την ερώτηση, τι το πετάς έτσι στο intro. Τέλος πάντων, λοιπόν, γιατί να σε γαμίσω, μαλασισμένο. Ας το διάλογο, μου σφάει τη ζωή, μαλάκα. Γιατί παλικάρια μου καλά συνεχίζετε να βάζετε τέτοια βίντεο στο YouTube? Από τη μία να σας καταλάβω, θέλετε κι εσείς να εκφράσετε το χιούμορ σας, τις καλλιτεχνικές σας ανησυχίες. Αλλά ρε παιδιά, τους άλλους Έλληνες YouTubers δεν τους σκέφτεστε καθόλου. Όλα τα views δικά σας τα θέλετε, ρε. Αν είναι έτσι, ρε παιδιά, να τα κλείσουμε τα δικά μας τα κανάλια. Τι να το κάνουμε, αφού όλο τον κόσμο εσείς σαν τον έχετε. Γιατί εγώ κάθε εβδομάδα που κουράζομαι να φτιάξω βίντεο να πρέπει να ανταγωνίζομαι με τέτοιους YouTubers που φτιάχνουν τόσο ωραίες μαλακίες? What? Λοιπόν, η δοκιμασία ήταν να κάνω ένα ακροβατικό και να προσπαθήσω να βάλω το κεφάλι μου στη λεκάνη της τουαλέτας και να πατήσω και το καζανάκι. Πολύ τρελό, πάρα πολύ τρελό μπορώ να πω. Μόνο τρελό, συγκλονίστηκα σου λέω ρε, άστο, τρελάθηκα, κοίτα εδώ την τρίχα μου, κοίτα. Το κατάφερα μετά από πάρα πολλές προσπάθειες. Καλά ρε, γιατί κάθισες και το έκανες τόσες φορές? Γιατί δεν με φώναξες να σε βοηθήσω? Ξέρεις πόσο ωραίο θα το κάναμε? Εντάξει, βέβαια πρέπει να έχω φάει φασολάδα πρώτα. Αλλά στο Αιγαίο θα το κάναμε τέλειο. Και αντί να βγεις από τη χέστρα απλά φρεγμένος ρε παιδί μου, θα έχεις και καπέλο, γιατί όχι? Για πάμε να δούμε τι άλλο καλό μας έφτιαξες. 50 λαστιχάκια στο πρόσωπό μου, προσπάθησα να τα βάλω όλα. Έβαλα μόνο τα μισά λαστιχάκια και κοντεύει να μου σπάσει το κεφάλι. Όπα. Εγώ αυτό το challenge το ξέρω με καρπούζι. Βάζεις τα λαστιχάκια και ανατινάζεται. Αλλά γιατί να ανατινάζεται μόνο το καρπούζι, ρε φίλε, μπας και κάνεις κάτι λάθος. Μήπως δεν το κάνεις σωστά? Εγώ για σένα το λέω, δε. Εγώ δεν έχω κανένα κέρδος. Γιατί το δοκιμάζεις άλλη μια φορά, ρε? Δεν ξέρεις, μπορεί να το πετύχουμε. Θα βάλουμε εδώ πέρα λαστιχάκια, τη γεμίσουμε όλη τη μούρη σου λαστιχάκια και με το που γίνει το μπαμ. Viral. Άστο. Να τα και τα views. Είδες. Αλλά θα ήθελα να ήμουν από μια μεριά όταν θα έμπαινε η μάνα σου μέσα στο δωμάτιο και θα σε έβλεπε έτσι. Καλύτερα να σε πιάνω να τράβεις μαλακία, φίλε, δεν το συζητάω. Αλλά ρε μπαγάσα, επειδή σε βλέπω καλό παιδί, θέλω να σε βοηθήσω. Εδώ σου έχω γράψει κάποιες δοκιμασίες που πιθανόν να σου έχουν ξεφύγει. Λοιπόν, θα πάρεις ένα βαζάκι ελληνικό καφέ και ένα καλαμάκι. Θα χύσεις λίγο καφέ και... πουθενά δεν σε πιάνω, ρε φίλε, εσύ είσαι γεννημένο ταλέντο. Τέλος πάντων, σου πω και την άλλη. Λοιπόν, θα ανέβεις πάνω στην ταράτσα, θα πηδήξεις και θα προσγειωθείς ένα κουβά με νερό. Α, θα βάλεις και παγάκια μες στο κουβά. Βάλε μπόλικα, ρε παιδί μου. Ναι, βρε, το Ice Bucket Challenge είναι που ακούς, γίνεται χαμός. Ναι, αυτό. Όλοι αυτό κάνουνε. Ανεβαίνουν πάνω στην ταράτσα, πηδάνε μέσα στο κουβά και οικονομάνε views. Για κάνε την καλή και δοκιμάσέ το κι εσύ, δεν ξέρεις, μπορεί και να πετύχει. Λοιπόν, το δεύτερο βίντεο, παιδιά, έχει να κάνει με μουσική. Με το που έγινε αυτός ο πανικός με τον Παντελίδη, όλοι αρχίσαν ξαφνικά να βάζουν βίντεο με τραγούδια. Αλλά πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά, λίγοι είναι αυτοί που ξεχωρίζουν. Τσιφ. Χαρισμένο από μένα και από το Σακά πίσω μου. Βέβαια, αγάπη, γεια. Πω 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 το τσικαριόλες. Ελληνικό YouTube, κυρίες και κυρίες, χειροκρότημα, ένα χειροκρότημα όλοι, ναι. Όχι, πες μου τώρα, πού αλλού θα βρεις 50χρονο ντυμένο Justin Bieber να φοράει γυαλιά ηλίου με οποία σαν στιγματισμού και να τραγουδάει ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στις καριόλες? Πού? Μποποπότσι ξεκολιάριδι! Ωραία, αυτά είναι. Καλά το πάει. Καλώς είσαι, ναι, συνέχισε. Καταρχάς ένα έχω να ρωτήσω. Γιατί? Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό εδώ τι είναι? What the? Από τη μία όμως όλο αυτό το ντύσιμο μπορεί να είναι για τις ανάγκες του βίντεο. Στο σπίτι του μπορεί να είναι και λίγο πιο άνετος. Αυτό το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο για όλο τον κόσμο, καταρχήν. Για όλους. Γνωστούς και άγνωστους. Έχουμε comment από παντού. Έχω 1800 τόσους φίλους, 70 φίλους.
Και έχω σε ένα βίντεο μου 20 φίλοι έχουν περάσει, ας πούμε. 20 άτομα! Δεν μιλάω σοβαρά τώρα. Είδανε 20 ολόκληρα άτομα το βίντεο σου, ρε τρελέ. Ζηλεύω εσένα. Καλά τα λέω εγώ ότι όλα τα views σε εσάς θα πάνε. Βίντεο έχουμε δύο παιδιά που είναι στις διακοπές τους και τραβάνε ένα vlog. Και σε όλο το βίντεο ψάχνουνε μόνο ένα πράγμα. Λοιπόν, μαλάκες, δεύτερη μέρα σήμερα. Πάμε για μπανάκι. Ζέστη φουλ 32 βαθμοί από ό,τι μας δείχνει το μετέο. Μεταξύ, έχω εδώ τώρα τη ζέστη πάνω από το κεφάλι μου. Έχω και τον Κώστα να λέει μαλακίες. Μια, πολλά μου. Τώρα σε λίγο θα δείτε τη γραμμουνάκια να με περιμένουν. Εντάξει, είναι και το σεκρά τώρα, αλλά τώρα θα πάμε στα γεννά. Λοιπόν, μουνάκια, βρισκόμαστε άφητο, Χαλκιδική. Α, δούμε και τι παίζει εδώ. Εάν έχει μουνά. Αριστούργημα, δεν έχω λόγια. Ένα vlog αφιερωμένο ψάχνοντας τα μουνάκια. Αλλά εδώ κοιτάξτε, επειδή φαίνεται έχει μυαλό ο τύπος, ακούστε τι έκανε. Σου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσω ποτέ views με ένα βίντεο που είναι δύο κάγκουρες που απλά ψάχνουν μουνάκια. Τι θα κάνω? Θα κάνω ένα σοβαρό βίντεο. Έχεις σκεφτεί πως όλα αυτά που έχεις ως δεδομένα να μην είναι τελικά τόσο δεδομένα? Πώς σας αγαπώ είπε σήμερα που να πενούσες? Πόσους ανθρώπους έχεις πληγώσει οι οποίοι σε αγαπούσαν πραγματικά? Πόσους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη βοήθησε σήμερα? Πόσους ανθρώπους μείωσες σήμερα για να καλύψεις τα κενά σου? Ναι. Ρε λες να το δοκιμάσω κι εγώ! Πόσα μουνάκια κυνήγησες σήμερα? Πόσα σου κάτσανε τελικά? Πόσες χιλόπιτες έφαγες σήμερα επειδή απλά ήσουν ακάγκουρας? Πόσα σουβλάκια παρήγγειλες σήμερα και πόσα έφαγες, ε? Μαλάκα, πιάνει! Το βλέπεις! Πιάνει ρε φίλε! Τι άλλο δοκιμάσω! Τσικαριόλες!